Είναι ο κύριος Γαλανόπουλος, μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σας και στους ακροατές σας. Γιατί απεργήσατε σήμερα, δεν είναι λύμενα τα θέματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Κοιτάξτε, όποιος. Και εν πάση περιπτώσει, πόσα λεφτά θέλετε που σας έλεγε και ο αρμόδιος υπουργός? Ξέρετε τι ακριβώς έκανε? Έλεγε, πείτε εδώ μπροστά που είναι η κάμερα, πόσα λεφτά θέλετε. Περίμενε τώρα να του πούμε εμείς ένα νούμερο. Για να γυρίσει στην κάμερα και να πει, βλέπετε εσείς οι υπόλοιποι που παίρνετε ψίχουλα ότι αυτοί ζητάν λεφτά. Ναι, αλλά άκουγα εκεί τους συναδέλφους σας και εσάς, νομίζω, που του είπατε ό,τι λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος. Αλλά εκεί δεν άκουσα μια απάντηση. Ακριβώς, αλλά εκεί μούγκα. Γιατί όταν είναι τα δικαστήρια να βγάλουν καμιά απεργία παράνομη και καταχρηστική, είναι καλά. Όταν είναι να δικαιώνουν τους εργαζόμενους για να πάρουν μισθούς, δεν είναι καλά. Εδώ έφτασε στο σημείο τις προάλλες ο ίδιος να μας πει ότι ναι, πρέπει να γίνονται σεβαστές εν τέλει οι δικαστικές αποφάσεις, αλλά αφού δεν έχει λεφτά το κράτος, θα προτείνω να κάνουμε έκτακτη φορολογία κάθε φορά που δικαιώνεται μια κατηγορία εργαζομένων για να πάρει χρήματα από το κράτος. Καταλαβαίνετε γιατί προσπάθεια χυδαία κοινωνικού αυτοματισμού και γιατί περίπτωση ανθρώπου και υπουργού μιλάμε. Πείτε μου κάτι. Ναι, ναι, παρακαλώ. Όχι, ήθελα να πω απλώς, το έχουμε ξαναπεί, ότι έχει το θράσος απέναντι σε νοσοκομειακούς γιατρούς που έχουν σπουδές από 12 μέχρι και 20 χρόνια κάποιοι και κάνουν μπορεί και 15 εφημερίες με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά, να τους αποκαλεί τιμωρία της μιζέριας. Παράξενους, ανθρωπάκια, ανθρωπάρια που διαμαρτύρονται για το οτιδήποτε χωρίς να υπάρχει λόγος. Ποιος? Αυτός ο συγκεκριμένος. Δηλαδή έχουμε αντιστρέψει την πραγματικότητα, λες και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ποιος έχει απέναντί του. Η απεργία σας αφορούσε μόλις το 1,5% των εργαζομένων στα νοσοκομεία, γιατί αυτό λέει το Υπουργείο Υγείας. Ναι, είναι καλός μάγειρας ο κύριος Γεωργιάδης. Προσέξτε τώρα, είχαμε απεργία οι νοσοκομειακοί γιατροί και στάση εργασίας για την πρωινή βάρδια υπό ΕΔΗΝ. Άρα λοιπόν από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό αντικειμενικά δεν μπορούσαν και να ήθελαν να απεργήσουν όλοι, γιατί οι βάρδιες η απογευματινή και η βραδινή πρέπει να δουλέψουν. Επίσης, στο ιατρικό προσωπικό δουλεύουμε με προσωπικά ασφαλείας. Το ότι δεν έκρωσαν τα νοσοκομεία, φυσικά ποτέ δεν κλείνει λουκέτο σε κανένα νοσοκομείο. Δεν είναι εμπορομάγαζα ούτε βιοτεχνίες για να βάλουμε λουκέτο. Είναι νοσοκομεία και κάποιος θα τα χρειαστεί. Λειτουργούμε με προσωπικά ασφαλείας. Να σας πω μόνο ότι στον ευακυλισμό είχαμε πάνω από 75% συμμετοχή στη σημερινή απεργία. Ένα παράδειγμα λέω. Τα νούμερα που δίνει ο Υπουργός είναι στην καλύτερη περίπτωση μαγειρεμένα και αφρίζουν μέσα και αυτούς οι οποίοι δεν είχαν το δικαίωμα απεργίας τη σημερινή ημέρα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Επιτρέψτε μου να πω άλλον έναν αριθμό. Είπε ότι τα απογευματινά χειρουργεία πάνε τέλεια και έχει βρεθεί λύση. Σας δίνω μόνο επίσης το παράδειγμα του ευαγγελισμού, που πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα περί τα 8 με 10 χειρουργεία, εβδομαδία επιπληρωμή ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία, ενώ αν λειτουργήσουν οι πρωινές κλειστές 9 τον αριθμό χειρουργικές αίθουσες, αυτό θα μας δώσει ένα νούμερο γύρω στα 135 χειρουργεία την εβδομάδα επιπλέον. Τώρα, αν το 135 είναι λιγότερο από το 10 και αν το 135 δωρεάν είναι χειρότερο από το 10 επιπληρωμή, ας βγάλει το συμπέρασμα ο κόσμος. Αυτό που θέλω μας να ακούει. Το ξαναπούμε, κύριε Γαλανόπουλε. 135 θα είχαμε στα χειρουργεία. 9 χειρουργικές αίθουσες. Ναι. Επί 3 χειρουργεία κατά μέσο όρο κάθε χειρουργική αίθουσα την ημέρα. Επί 5 μέρες την εβδομάδα κάνει 135. Σε σχέση με τα 10. Απογευματινά, εάν κάλυπταν τα στοιχειώδη, λέτε έτσι. Λέω, αν λειτουργούσαν αυτές οι αίθουσες που τις έχουμε υλικοτεχνικά, δηλαδή αν προσλάβαναν προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές, λιποπαραϊατρικό προσωπικό και μπορούσαν να λειτουργήσουν, τότε θα είμαστε σε θέση να μηδενίσουμε στην πραγματικότητα τη λίστα αναμονής που φτάνει τα 1 και 2 χρόνια και να μην χρειάζεται ούτε καν να σκέφτεται κάποιος άνθρωπος να πληρώσει για να χειρουργηθεί έγκαιρα το απόγευμα. Δεν το κάνουν, είναι πολιτική της επιλογή να μην το κάνουν. Αυτή είναι η στρατηγική τους. Να πάρουν και άλλα λεφτά επί του Κοσμάκη που ήδη αυτή την περίοδο αντιμετωπίζει τραγικά ζητήματα με ακρίβεια, με πληθωρισμούς, με τα ξέρετε, να μην λέμε λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή οι λίστες είναι στις 90-100.000, κύριε Γαλανόπουλε. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ μεγάλα τα νούμερα. Εγώ να σας πω μόνο από το νοσοκομείο το δικό μου, προχθές που κοιτούσα τη λίστα, υπάρχουν ασθενείς από το 2021 που περιμένουν να χειρουργηθούν. Και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που είναι και κάποιοι ξεχασμένοι από κάποιους γιατρούς παλαιότερους που πήραν σύνταξη αυτά τα χρόνια που δεν έχουν επαναεπικαιροποιηθεί τέλος πάντων οι λίστες. Αλλά σας λέω, τουλάχιστον υπάρχουν ασθενείς που τουλάχιστον περιμένουν 3, μπορεί και λίγο παραπάνω χρόνια. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να είναι κατάσταση ανεκτή το 2024, να περιμένει ένας άνθρωπος 3 χρόνια για να κάνει ένα χειρουργείο. Πόσοι γιατροί λείπουν από το σύστημα? Λείπουν με βάση τους οργανισμούς που το ίδιο το Υπουργείο έχει καταρτήσει και είναι οργανισμοί του 2012, πεπαλαιωμένοι δηλαδή σε σχέση με τις ανάγκες, πάνω από 6.500 ειδικευμένοι νοσοκομειακοί γιατροί.
Και προσέξτε, αν πάμε με αυτό που λέει το Υπουργείο, ότι ένας θα παίρνει σύνταξη, ένας θα προσλαμβάνεται, στην καλύτερη περίπτωση θα διατηρήσουμε αυτά τα 6.500 κενά που έχουμε σήμερα. Γι' αυτό είναι επίκαιρο το αίτημα το δικό μας που λέμε ενίσχυση και μαζικές προσλήψεις. Δεν είναι αίτημα στον αέρα, ούτε μαξιμαλισμός. Πόσες ώρες περιμένουν οι άνθρωποι στα επίγοντα, κύριε Γάλλον? 7-8 ώρες σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί να περιμένει κάποιος ένα 24ωρο για να κάνει αξονική. Σκεφτείτε ένα μεγάλο νοσοκομείο, ευακυλισμός, τριάσιο, έχουν ένα μηχάνημα αξονικού τομογράφου. Και μπαίνουν όλα αυτά στη σειρά, οι αξονικές τομογραφίες. Μπορεί κάποιος να έρθει στις 12 το μεσημέρι και να κάνει αξονική στις 6 ώρα το πρωί, την επόμενη μέρα. Και να περιμένει σε ένα αφορείο, σε ένα ράτσο, μέχρι να κάνει αυτή την εξέταση. Ο οποίος ενδεχομένως θα πρέπει να νοσηλευτεί και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι το λιγότερο τραγική. Λοιπόν, κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία και πείτε μας, λέγοντάς μας, τι θα κάνετε. Τι θα κάνουμε? Σας λέω πρώτον ότι σήμερα ήταν μια καλή απεργία και η συμβολική κατάληψη που κάναμε το πρωί ήταν πολύ πετυχημένη. Ακούστηκαν τα αιτήματά μας, συμμετείχαν αρκετοί μεγάλους αριθμούς υγειονομικών σε όλη τη χώρα και ήταν καλές συγκεντρώσεις και στα υπόλοιπα μέρη της Κώστας, Θεσσαλονίκης, τη Λάρισα και μια σειρά πόλεις. Και προχωράμε, κλιμακώνουμε για τις 20 του Νοέμβρη που είναι πανελλαδική πανεργατική απεργία, όπου εκεί μαζί και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους θα δώσουμε τον τόνο για να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν και τη ζωή που πρέπει να ζούμε στο σήμερα, με βάση τις εξελίξεις που έχουμε σήμερα και όχι με όρους κοινωνικής διαβίωσης του 1930. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γαλάνο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.